Οι ρωσικέ δυνάμει έτρεψαν σε φυγή τους Ουκρανούς νοτιοδυτικά του Μπάκμουντ, καταλαμβάνοντας όλα τα δεσπόζοντα υψώματα πάνω από την Κλυσίβκα. Η αρνητική για τους Ουκρανούς εξέλιξη στο μέτωπο του Μπάκμουντ καταδεικνύει μια ταχεία συρρήκνωση των Ουκρανικών δυνάμεων. Οι Ουκρανοί αναγκάστηκαν να μεταφέρουν δυνάμει από το συγκεκριμένο μέτωπο, στο Κουπιάνσ και στην Αβδίβκα, και η έλλειψη προσωπικού είναι πλέον εμφανή. Πηγέ αναφέρουν πω τι επόμενε ημέρε οι Ουκρανικέ δυνάμει θα εγκαταλείψουν όλε τι γύρω περιοχέ και θα οχυρωθούν στο Τσάσι Βιάρ, την πόλη Φρούριο, από όπου και εκπέμπονται όλα τα Ουκρανικά αποσπάσματα. Το Κίεβο σχεδόν στο σύνολο των μετόπων έχει εγκαταλείψει τι επιθετικέ ενέργειε και επιχειρεί να επιστρέψει και πάλι στην αμυντική λειτουργία. Αξίζει να αναφερθεί η αυθονία πυρομαχικών και ντρόνσκα καμικάζι που διαθέτουν αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι, οι οποίοι λένε χαρακτηριστικά. Όλοι οι περιορισμοί στην χρήση πυρομαχικών στο μέτωπο του Αρτεμόφσκ έχουν αρθεί, μπορούμε τώρα να χρησιμοποιούμε βλήματα πυροβολικού και ντρόνσκ ακόμα και για έναν στρατιώτη. Στρατιώτε τη Τέταρτη Ταξιαρχία μαζί με τι ειδικέ τσετσενικέ δυνάμει ΑΚΜΑΤ κατέλαβαν το ύψωμα, θέτοντα έτσι το κέντρο τη Κλυσίβκα σε λαβίδα από τρει κατευθύνσει. Συγκεκριμένα η τέταρτη ταξιαρχία αναφέρει... Οι δυνάμει μα προχώρησαν επίση μισό χιλιόμετρο στην ύπεθρο, στα νοτιοδυτικά του Αρτεμόφσκ. Οι Ουκρανικέ ένοπλε δυνάμει κατέλαβαν αυτέ τι θέσει κατά τους μήνες του μήνε Ιούλιο-Αύγουστο του τρέχοντο έτου, χάνοντα χιλιάδε στρατιώτε του. Έχοντα νικήσει τι προελάβνουσε εχθρικέ μονάδε, τα στρατεύματά μα εξαπολύουν τώρα επιτυχημένε αντεπιθέσει σε αυτόν τον τομέα.